Θέλαμε σήμερα με αυτή την πρόσκληση που κάναμε να γίνει μια παρουσία μέσα σε ένα χώρο του ΚΕΘΕΑ για δύο λόγους βασικούς. Ο πρώτος λόγος είναι για να μην θεωρηθεί το θυμωμένο ΚΕΘΕΑ, όπως είναι από το 2019 και μετά με την διορισμένη διοίκηση, ότι συμφωνεί σε όλο αυτό που επιχειρείται από την κυβέρνηση. Είναι άφωνο το ΚΕΘΕΑ αυτή τη στιγμή όσο αφορά τη διοίκησή του γύρω από αυτή την πολύ μεγάλη καταστροφή που έρχεται όχι μόνο στο ΚΕΘΕΑ, αλλά σε ένα ολόκληρο σύστημα υπηρεσιών γύρω από την απεξάρτηση που στήθηκε έτσι. Με αυτούς τους ανθρώπους που είναι εδώ, με τους γονείς, με τους ανθρώπους που είχαν πρόβλημα, με αυτούς που είναι στην επανένταξη, με την τοπική κοινωνία, με τα κόμματα, με τη συνεισφορά τους, με τη θέση τους, με την αντίθεσή τους, με τον αγώνα τους, για 30-40 χρόνια. Και αυτό το πράγμα αποσιωπάται εξαιρετικά. Πολιτικά έχουμε μια φοβερή ταχυδακτυλογία 9 μήνες να έχουν ένα νομοσχέδιο, να το έχουν εξαγγείλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, να πηγαίνει, έρχεται στα Υπουργεία, να έχει ενδογενή προβλήματα σοβαρά, που φαίνονται και τώρα, φαίνονται και στη διαβούλευση, έχουν εμφανιστεί, και να έχει και τρομερές αντιδράσεις από το σύνολο του κόσμου που αφορά και την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση. Την ξέρουμε εμείς πολύ καλύτερα γύρω από αυτό το πράγμα. Άρα έχουμε αυθονία, έχουμε μεθόδευση και έχουμε ένα θερατούργημα. Πραγματικά δηλαδή, και με έναν επιδεικτικό τρόπο δεν απαντάω, αδιαφορώ. Και αυτό είναι το χειρότερο. Να λες σε μια κοινωνία που έχει προβλήματα και τα προβλήματα θα μεγαλώσουν πολύ περισσότερο και τα ψυχικά και τα ζητήματα εξάρτησης, έτσι όπως πηγαίνει όλο πράγμα, σε μια γενικευμένη αβεβαιότητα, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς όσο αφορά το πολιτικό στοιχείο. Κάθε μέρα είναι τεράστιες οι αλλαγές σε όλο τον πλανήτη. Απόπειρες δολοφονιών, παρετήσεις, γενίκευση του πολέμου με άλλες χώρες. Η ίδια μας η χώρα να λέει σε όλα ναι και να εμπλέκεται πολύ περισσότερο. Ένα κοινωνικό τοπίο απίστευτο. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες που θέλουν αλλιώς την κατάσταση στη χώρα μας, αλλιώς την κατάσταση στην κοινωνία. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι έχουμε κάθε δίκιο να παλεύουμε να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο. Πάει πολύ βουβά και πολύ γρήγορα. Μπορούν να πούνε και οι υπόλοιποι, δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά νομίζω ότι είναι μια τάξη μεγέθους αυτού που ζούμε σήμερα σε πλήρη αφωνία αυτή τη στιγμή γύρω από αυτό το ζήτημα. Αφωνία.